Ο Δήμαρχος Νεμίας Ευάγγελος Ανδριανάκος μίλησε για σημαντικά έργα που εκτελούνται αυτή την περίοδο στην περιοχή της Νεμίας. Έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ, όπως είναι η αναστήλωση της Παναγίας, η κατασκευή της εισόδου της πόλεως, η αναστήλωση του εκκλησιάκι του Αγίου Γεωργίου και η δημιουργία πλατείας απέναντι από το Δημαρχείο. Αυτή τη στιγμή βρίσκονται πια σε εξέλιξη έργα ενταγμένα στο ΕΣΠΑ. Πέραν της αναστήλωσης της Παναγίας, η οποία συνεχίζεται εδώ και ένα χρόνο, έχει ξεκινήσει η κατασκευή της εισόδου της πόλεως, αυτό που όλοι ξέρουμε ως κόμβο του οδικού άξονα Κόρινθο Τρίπολη μέχρι την Εμαία. Έχει ξεκινήσει με γοργούς ρυθμούς και προχωράει καλά. Ένα έργο που το ζήταγε η περιοχή και η Νεμαία εδώ και 20 χρόνια. Εγκαταστάθηκε χθες το πρωί εργοτάξιο και στον Άγιο Γεώργιο για την αναστήλωση του ιστορικής εκκλησίας του Αγίου Γεωργίου. Και σήμερα εγκαταστήσαμε τον εργολάβο στην πλατεία απέναντι από το Δημαρχείο της Νεμαίας. Ένα έργο επίσης σημαντικό, ένα έργο που θα τονώσει την αυτοπεποίθηση των Νεμαιατών, ένα έργο που το έχει ανάγκη η πόλη, αποκτά έναν κοινωνικό χώρο ο οποίος ακολουθεί τον σημερινό της προσανατολισμό, ένα έργο που πιστεύω ότι αν 60-70% γίνει στην πράξη καλό όσο φαίνεται στα σχέδια και στο χαρτί, θα έχουμε ένα πάρα πολύ σημαντικό και όμορφο έργο. Δουλεύουμε μαζί με την περιφέρεια για να προχωρήσει το Νεμαία Κούτσι στη Μάγκα, μια δοπία περίπου 6,5 εκατομμύρια, και δουλεύουμε από την πλευρά μας εδώ για να λύσουμε το περιβαλλοντικό θέμα, ούτως ώστε μέχρι τέλος του χρόνου να έχουμε δημοπρατήσει την αποχέτευση και το βιολογικό καθαρισμό της Νεμαίας 10 και 5 εκατομμύρια αντίστοιχα.